Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Όπως είναι γνωστό, η τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία ήταν προγραμματισμένη για χθες, αναβλήθηκε λόγω καθυστέρησης της πτήσης του πρόεδρου της Δημοκρατίας προς το Βερολίνο. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα θέσει για ακόμη μια φορά ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την ανάγκη για διορισμού αποσταλμένου από πλευράς του το συντομότερο δυνατόν. Σημειώνουμε τη θετική απάντηση της πλευράς μας στη συγκεκριμένη προσωπικότητα που ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε, απάντηση που δόθηκε εντός 24 ωρών. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση ως προς την τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς και τα επόμενα βήματα προς τον διορισμό απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για να διερευνήσει τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για τον Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει επίσης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις τελευταίες εξελίξεις στην Πύλα. Θα υπογραμμίσει την προσήλωσή μας στην υλοποίηση όσων η συναντήληψη προνοεί, τα οποία αποτελούν άλλωστε αποτέλεσμα διεξοδικών και εντατικών διαβουλεύσεων και ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από πλευράς μας οτιδήποτε διαφορετικό πλην των προνοιών της συναντήληψης. Η Κυπριακή Δημοκρατία με ειλικρινή πολιτική βούληση ανέλαβε πρωτοβουλία, επιστρατεύοντας την διπλωματία, με αποτέλεσμα την επίτευξη μιας συναντήληψης που αφενός διαφυλάττει το καθεστώς της νεκρής ζώνης και αποτρέπει την παραβίαση του status quo, και αφετέρου περιλαμβάνει πρόνοιες επωφελείς για όλους τους κατοίκους της Πύλας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Αναμένουμε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ειρηνευτική Δύναμη να διασφαλίσουν την επανέναρξη των εργασιών στην Πύλα μετά την προσωρινή πάυση που ζητήθηκε από πλευράς της UNFICIP, μετά την ένταση που δημιουργήθηκε από πλευράς του κατοχικού καθεστώτος, αφού όπως και ο ίδιος βοηθός Γενικός Γραμματέας, ο κ. Λακρουά, τόνισε κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, η εφαρμογή της συναντήληψης που επιτεύχθηκε είναι ουσιαστικής σημασίας. Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου μέσω της Κύπρου για απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Συζήτηση για την πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια σχετικής επιστολής που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία αναλύει και αναπτύσσει λεπτομερώς τις πτυχές υλοποίησης της πρωτοβουλίας. Πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την στήριξη που την χάνει τόσο από πλευράς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τα κράτη της περιοχής, έχει πλέον περάσει από το πολιτικό στο τεχνικό επίπεδο. Η πολυπλοκότητα, το μέγεθος και η έκταση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας επιτάσσει την εμπλοκή και συμβολή κρατών, θεσμών και διεθνών οργανισμών. Η συμμετοχή διαφόρων σώματων των Ηνωμένων Εθνών στην επιτυχή λειτουργία της πρωτοβουλίας είναι επιτακτική. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και η Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνους πρόσφυγες στην Αιγαία Ανατολή διαδραματίζουν ρόλο στη διευκόλυνση του συντονισμού, του ελέγχου και της παρακολούθησης. Όπως αναφέρει και στην επιστολή του ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη είναι έτοιμος να συζητήσει και να συμμετάσχει άμεσα στα βήματα πριν από την επιχειρησιακή εφαρμογή της πρότασης με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και συντονιστή έκτακτης βοήθειας Μάρτιν Γκρίφιτς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα επίσης για το αποτέλεσμα της επίσκεψης τεχνικής ομάδας από την Κύπρο στο Ισραήλ, όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία της υλοποίησης της πρωτοβουλίας και τα οποία θα αναπτυχθούν περαιτέρω τις επόμενες μέρες, όπου μαζί με την τεχνική ομάδα θα μεταβεί εκ νέου στο Ισραήλ ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Από σήμερα, 14 Νοεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή η τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, γνωστό διεθνώς ως UBO. Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η δημιουργία του οποίου αποτελεί απέτηση της 4ης και 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στόχο έχει την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της ενισχυμένης διαφάνειας των πληροφοριών. Μέσω της αυξημένης διαφάνειας που θα επιτευχθεί, το εργαλείο αυτό θα παρέχει στις αρμόδιες αρχές και εποπτικές αρχές, όπως είναι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, το Τμήμα Τελωνίων, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλες, άμεση πρόσβαση σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, διευκολύνοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες και ενέργειές τους για εξέταση πολύπλοκων εταιρικών δομών με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων παράνομων δραστηριοτήτων.
Η λειτουργία έχει καταστεί εφικτή ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Γραφείου της Εφόρου Εταιριών, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής μέσω του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ως διαχειριστής του έργου. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια, με την πρώτη περίοδο να αρχίζει από σήμερα και να τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του 2023, ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2024. Η υπηρεσία και η διαδικασία εγγραφής των πραγματικών δικαιούχων μπορεί να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης CY Login. Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι η προθεσμία του δεύτερου κύκλου εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί για το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 24 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 118, για τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης 83 και για την Αρχή Αδειών 35. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου η διαδικασία του τρίτου και τελευταίου γύρου αυτής της φάσης, που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένες στο γνωμοδοτικό.gov.cy και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων υπουργείων και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους τέσσερις αυτούς οργανισμούς θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Καλούμε για άλλη μια φορά τους συμπολίτες και συμπολίτισσές μας που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στο έργο αυτών των οργανισμών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Είμαστε σε διαρκή επαφή με επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη. Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν να επαναρχίσουν οι εργασίες κανονικά σύμφωνα με τις πρόνοιες της εναντίληψης. Όπως έχω αναφέρει, είναι ένα από τα ζητήματα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει και κατά την απόψινη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Γενικό Γραμματέα. Ζητείτε κανένα διαπραγμάτευση της αντίληψης από την πλευρά σας? Δεν έχουμε κάτι τέτοιο εμείς υπόψη μας. Αυτό το οποίο εμείς επιμένουμε και λέμε είναι ότι αυτή η συναντήληψη έχει επιτευχθεί μέσα από διεξοδικές και εντατικές διαβουλεύσεις. Και εμείς αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των προνοιών της συναντήληψης και τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από αυτά. Από την ενημέρωση που έχετε από την πληθυντική, τι είναι αυτό που ζητεί τότε η πλευρά και ακόμα δεν έχει επαναρχίσει η διαδικασία των εργασιών? Όπως είναι γνωστό, το θυμάστε και εσείς, την προηγούμενη εβδομάδα είχαν προκληθεί κάποια επεισόδια από πλευράς του κατοχικού καθεστώτος. Λόγω αυτών των εντάσεων, η UNFICIP μας ζήτησε μια προσωρινή παύση των εργασιών για να μπορέσει να βρεθεί διπλωματικός ορίζοντας επανέναρξης των εργασιών. Η ενημέρωση που έχουμε από την ειρηνευτική δύναμη είναι ότι αυτό θα μπορέσει να καταστεί εφικτό το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα, που άλλωστε αυτό είναι και ο στόχος της ολιγόμερης παύσης εργασιών. Όμως, κύριε εκπρόσωπε, αντιλαμβανόμαστε ότι από τη στιγμή που υπήρξε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, θα επιληθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα ξεκινήσουν τα έργα σε άλλα σημεία και επομένως όντως ζητείται μια επαναδιαπραγμάτευση από το θέμα της. Παραλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητούμε οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση της συναντήληψης που έχει επιτευχθεί. Αυτό το οποίο έχουμε πετύχει μέσα από διπλωματικές διεργασίες, εκείνη την περίοδο, θυμάστε πολύ καλά, μετά τα επεισόδια του Αυγούστου, κατά τα οποία επιχειρήθηκε η αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, είναι να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι πρόνοιες αυτής της συναντήληψης. Πρόνοιες της συναντήληψης, το οποίο οφείλουμε να επενθυμίσουμε και να σημειώσουμε ότι ξεκίνησαν κανονικά να εφαρμόζονται και να υλοποιούνται από την 23 Οκτωβρίου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και χωρίς καμία ένσταση. Είναι ακριβώς αυτό το ζήτημα το οποίο θα γύρει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απόψε, επαναλαμβάνω, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας για ακόμα μια φορά την ανάγκη να επαναρχίσουν οι εργασίες το συντομότερο δυνατόν. Από τα όσα ενημερώνεις από την Υπουργική και την διαβούλευση που λέτε και την πλευρά, κύριε εκπρόσωπε, διαφαίνεται ο κίνδυνος να μην υπάρξει επανέναρξη των εργασιών, δηλαδή να υπάρξει μια μόνιμη παραχώρηση της Τουρκίας πλευράς από τα όσα αρχικώς συμφωνήθηκαν? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να προκρίνουμε τη στάση που θα επιδείξει ή την επαναχώρηση που θα έχει η τουρκική πλευρά. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι αυτή η συναντήληξη είναι μεταξύ εμάς και της ειρηνευτικής δύναμης, η οποία έχει τον έλεγχο και τον συντονισμό των εργασιών και αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη να ενασφαλίσει την επανέναρξη των εργασιών. Σχετικά με τον θαλάσσιο άνθρωπο στο διάλογο, έχει ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας, έχει ενημερωθεί και η πρόεδρος της Κομισιόν. Εν τούτης, χθες, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ακούστηκαν διάφορες αμφιβολίες σχετικά με το πόσο υλοποιήσιμο είναι αυτό ο ανθρωπιστικό διαδρόμο, κυρίω όσον αφορά το κομμάτι τη μεταφορά τη ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο προ τη Γάζα και το γεγονό ότι δεν υπάρχει λιμάνι στη Γάζα.
Ερχόμαστε να επικρίσουμε ότι μάλλον δεν έχετε κυβέρνηση επικρίση, ότι ίσω να χρησιμοποιήσουν τη λογική του ανθρωπιστικού διαδρόμου για εσωτερική κατανάλωση. Είναι τελικά ένα διαδρόμο. Αντιλαμβάνεστε πρώτον ότι το γεγονό ότι δεν υπάρχει λιμάνι ήταν υπόψη μα από την πρώτη στιγμή. Άρα ήταν υπόψη μα και στου σχεδιασμού οι οποίοι έχουν διεκπεραιωθεί. Την ίδια στιγμή, να μου επιτρέψετε να σα πω ότι το γεγονός ότι τη χάνει αναγνώριση η πρωτοβουλία, όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, αλλά από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκανε και σχετική αναφορά στην ενημέρωσή τους προς τους πρέσβεις. Από τον πρόεδρο της Γαλλίας, από τους ηγέτες όλων των κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ, που αντιλαμβάνεστε ότι εν μέσω μιας τέτοιας περίοδου δεν θα συζητούσε μια πρόταση η οποία ήταν ανεβαντικημένη ή όπως το έχουν κάποιοι αναφέρει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι το έγγραφο το οποίο έχει μοιραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να επιθυμίσω ότι βρέθηκε για λίγες ώρες στην Κύπρο ακριβώς για αυτή την πρωτοβουλία. Άρα, δεν νομίζω ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να επισκέφθηκε τη χώρα μας για εσωτερική κατανάλωση. Ήταν ένα λεπτομερές σχέδιο 25 σελίδων, το οποίο ακριβώς έχει εξετάσει εις βάθος όλα τα σενάρια. Να σας πω ότι υπάρχει το σενάριο το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο για το πώς μπορεί να φτάσει με ασφάλεια η βοήθεια στη Γάζα. Το βραχυπρόθεσμο είναι βεβαίως από την Λάρνακα σε παραλία μέσω αποβατικών σκαφών και ήδη είμαστε σε επαφή. Έχουν αποταθεί κοντά μας κράτη για να μας το προσφέρουν. Μεσοπρόθεσμα εξετάζεται η λύση για την δημιουργία μιας πλωτής πλατφόρμας και μακροπρόθεσμα, που ευελπιστούμε αυτή η κρίση να αποκλιμακωθεί σύντομα και να μην χρειαστεί, αλλά εξετάζεται και αυτό η δημιουργία ενός κλειστού λιμανιού στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς, επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά, ότι έχουμε παρουσιάσει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία μέσω αυτής της πρωτοβουλίας παρέχεται ασφάλεια του φορτίου μέσω του λιμανιού και γι' αυτό προσφέρεται όχι μόνο η γεωγραφική γειτνίαση της Κύπρου, η αξιοπιστία μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι εξαιρετικές διαχρονικά σχέσεις που έχουμε με τα κράτη της περιοχής και με το Ισραήλ που εμπλέκονται σε αυτή την κρίση. Πρόσωπε αναφορικά με αυτό που είπατε μόλις τώρα σε σχέση με το πρώτο σενάριο, σκάφη δηλαδή να προσεγγίζουν τις αρχές της Γάζας, άρμα να πάει, ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλα τα οποία προσφέρει το σχέδιο. Αυτά τα τεχνικά μας δεν τα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είπατε ότι υπήρξαν πρόθεση από κάποιες χώρες να παράσχουν, δηλαδή υπάρχει συνεννόηση για παράδειγμα με την Γαλλία που διαθέτει τέτοια σκάφη την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν και έλεγαν ότι επαναλαμβάνω ότι το ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα ως προς την υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας που η πολυπλοκότητα, η έκταση και η έντασή της είναι πρωτόγνωρη όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την περιοχή, αυτό είναι δεδομένο. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι προτού παρουσιαστεί αυτή η πρωτοβουλία ενώπιον όχι μόνο των ηγετών των κρατών μελών αλλά και στην διάσκεψη προχθές στη Γαλλία από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχουν εξεταστεί όλα τα τεχνικά ζητήματα. Ναι, βρισκόμαστε σε επαφή με κράτη. Σας έχω πει ήδη ότι κράτη έχουν αποταθεί σε εμάς για να παρέχουν την τεχνική αυτή υποστήριξη. Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί. Είναι τέτοιο το μέγεθος αυτής της πρωτοβουλίας που θα χρειαστεί η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα, που ναι, η συνδρομή και η συμβολή άλλων κρατών αλλά και διεθνών οργανισμών, όπως έχω αναφέρει ήδη, είναι επιτακτική. Και εκπρόσωπε, με τις επαφές του πρόεδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη διορισμού οποιοδήποτε άτομο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να παρακολουθεί τη διαδικασία για έναρξη των διαπραγματεύσεων εδώ στην Κύπρο ή και αν προχωρήσουμε σε αυτή τη χαρούμενη είδηση ότι ενδεχομένως να προχωρήσει, θα υπάρχει μόνιμος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κυπριακό. Αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει επανειλημμένα και είναι ένα από τα ζητήματα που και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μεταφέρει και προς τα Ηνωμένα Έθνη, είναι ότι και αυτό που συζητούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας είναι ότι ο διορισμός ενός απεσταλμένου από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα αποτελέσει και το πρώτο βήμα για αυτή την συζήτηση ως προς τον διορισμό ενός Ευρωπαίου απεσταλμένου, που ήταν άλλωστε μέρος της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και είναι σχετικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, στο οποίο θα συζητηθούν τα ευρωτουρκικά. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Και ναι, είναι βεβαίως μέρος των επαφών μας, αλλά αυτό που προκρίνεται ως πρώτο βήμα είναι ο διορισμός απεσταλμένο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, των εργασιών του οποίου, αν θέλετε, θα συνδράμει πολύ παραγωγικά και πολύ ουσιαστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Εκπρόσωπο, στο θέμα της Γάζας, κύριε Εκπρόσωπε, επειδή πέσει πλέον καθοριστικό ουσιαστικό,
το Ισραήλ είναι θετικό σε όλα αυτά που σχεδιάζει, ετοιμάζει, συζητά η Κύπρος ή δεν αντιλαμβάνομαι για να υλοποιηθεί και το τελευταίο κομμάτι της μεταφοράς, θα χρειαστεί η συγκατάθεση του Ισραήλ. Ακριβώς όπως έχω αναφέρει, ήδη μια ομάδα τεχνοκρατών έχει μεταβεί, επιστρέψει από το Ισραήλ για να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση. Θα μεταβεί εκ νέου αυτή η ομάδα τεχνοκρατών μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών. Και αντιλαμβάνεστε ότι ναι, είναι βεβαίως αυτονόητο, είναι βασικό συστατικό η αποδοχή και από πλευράς του Ισραήλ, που μέχρι στιγμής αυτή η συνεργασία υπάρχει και γίνεται συζήτηση και σε τεχνικό κομμάτι για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί και σε ποιο σημείο θα μπορούν να παραλαμβάνονται οι βοήθεια. Τα τεχνικά συζητούν θέματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ξεκινά από την Κύπρο, όπως ήταν και η πρόταση του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας, ή θα αφορά το κομμάτι. Θα αφορά το σύνολο της πρωτοβουλίας, όπως έχει άλλωστε παρουσιαστεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι θυμάστε ότι είναι 5 διακριτά στάδια. Έχει παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στάδιο προς στάδιο. Με το πρώτο στάδιο βεβαίως είναι η παραλαβή και η αποθήκευση, το δεύτερο στάδιο της βοήθειας, για να μπορέσει μετά να μεταφερθεί μια ασφάλεια και να παραλυφθεί, να διανεμηθεί στη Γάζα. Κύριε Χαμπάσμαστε, για να πάρει το δεύτερο και λειτουργεί στο Ισραήλ, υπάρχουν και προοπτικές να συνενέσει με το Λαβίβ στις ανθρωπιστικές παύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή εξετάζονται, συζητούνται και με το Ισραήλ αλλά και με τα κράτη της περιοχής για να μπορέσει να καταστεί εφικτή η μεταφορά της βοήθειας στη Γάζα. Υπάρχουν ενδείξεις πώς αυτή είναι η κατάσταση. Αναμένουμε πώς θα προχωρήσουν και οι συζητήσεις, αλλά το τονίζω αυτό ότι για να βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, όπως έχω αναφέρει από το πολιτικό στο τεχνικό επίπεδο, είμαστε στο σημείο στο οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζονται και οι τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας. Πότε θα έχουμε καταλήξει αυτές τις λεπτομέρειες, κύριε εκπρόσωπε, γιατί η κατάσταση στη Γάζα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Αντιλαμβάνεστε ότι, όπως έχω πει και προηγουμένως, η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας υλοποίησης, μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, συνιστά ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό. Εμείς εργαζόμαστε, έχουμε ένα πολύ εις βάθος σχεδιασμό αναλυμένο και παρουσιάσει σε όλους τους εταίρους μας. Η εμπλοκή, όπως έχω πει και κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας των διεθνών οργανισμών, είναι επιτακτική και θα πρέπει να διασφαλιστεί. Εμείς θα διασφαλίσουμε ότι από πλευράς μας οι σχεδιασμοί είναι έτοιμοι και μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα. Είναι γι' αυτό τον λόγο που, όπως έχω πει, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια ως προς τον χρόνο στον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η πρωτοβουλία. Αλλά, όπως είμαι βέβαιος, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια οικονομική ερώτηση. Μετά από την απόφαση του δικαστηρίου στη Λεμεσό για τον καταφέτη, ο οποίος έχασε τα λεφτά του στην τράπεζα πριν 10 χρόνια, πώς προχωράει η Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός από την έφεση, η Κυπριακή Δημοκρατία πώς προχωράει, δηλαδή προετοιμάζει το ενδεχόμενο ότι σε κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί πίσω και το περιλαϊκό αίσθημα ότι κάποιοι οι οποίοι δεν έφτασε απόλυτα τίποτε, χάσαν τα λεφτά τους. Πιστεύετε ότι πλέον πρέπει να δει το θέμα πώς να ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει η αποζημίωση προς τους κουρεμένους καταφέτες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν περίμενε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην απόφαση ενός δικαστηρίου για να το εξετάσει ή να το υπενθυμίσει. Είναι γνωστές και οι συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα με τους συνδέσμους των κουρεμένων καταθετών αλλά και των κατόχων αξιογράφων. Έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι και έτοιμη η πλατφόρμα όπου θα μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση. Πλατφόρμα η οποία, επισημαίνω, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να προετοιμαστεί. Ετοιμάζεται, θα ολοκληρωθεί τέλος του χρόνου και βεβαίως σύμφωνα πάντοτε μαζί με τις δυνατότητες του κράτους και σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία θα τεθούν ενώπιον αυτής της πλατφόρμας, θα εξεταστούν οι όποιες ενέργειες μπορεί να λάβει. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, να αναμένουμε και την ολοκλήρωση της εξέτασης της έφεσης και μετά θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Παρακολουθεί ένα βήμα να δημοσιοποιήσει μία έρευνα. Δεν γνωρίζουμε αν έχει γνώση η κυβέρνηση για τα αιτήματα αυτή τη έρευνα και πώς προτίθεται να απαντήσει σε όλα αυτά. Έχουμε δει και εμείς τα δημοσιεύματα ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση, ότι το απόγευμα θα υπάρξουν κάποια δημοσιεύματα που αφορούν και την Κύπρο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει θωρακιστεί.
Και αυτό το λέμε με την δέουσα αυτοπεποίθηση και σιγουριά, με την βεβαιότητα, γιατί ξέρουμε το πλαίσιο που πλέον έχει η χώρα μας και το οποίο εφαρμόζει η χώρα μας. Είναι γνωστό, το έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει πραγματοποιηθεί και μια σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για παρακολούθηση υλοποίησης των τελευταίων μέτρων, των μέτρων που η διακυβέρνησή μας έχει πάρει. Και εμείς θα συνεχίσουμε να θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, αλλά και την αξιοπιστία της χώρας μας. Αξιοπιστία της χώρας μας όμως, που θα πρέπει να το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύεται μέσα και από όλες τις διεθνείς εκθέσεις και από τις εκθέσεις της Moneyval, αλλά και από τις αξιολογήσεις της οικονομίας μας. Θα δούμε τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν το απόγευμα, εάν και εφόσον τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Και ανάλογα των στοιχείων, βεβαίως θα υπάρξει άμεση τοποθέτηση από πλευράς της κυβέρνησης και η όποια διορεύνηση, αν αυτή καταστεί ανάγκη. Θα μας πείτε γιατί έχετε καταλάβει για την χρήση του δημοσίου χρήματος βάσει των ερωτήσεων που έχουν τεθεί στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην κυβέρνηση αφορούν κυρίως τα ποια μέτρα έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία ως προς την καταπολέμηση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων για την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι με σαφήνεια έχουν απαντηθεί, γιατί έχουμε σαφείς απαντήσεις. Είναι ξεκάθαρες και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και τον τελευταίο χρόνο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, αυτό πρέπει να το πω, οφείλουμε να το πούμε, και είναι βεβαίως και σχετικές οι τοποθετήσεις και από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Βασιλείων ως προς την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την άμεση ανταπόκριση στην αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των κυρώσεων. Δηλαδή, αυτή η συνάντηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα ήταν καθόλου συνδεδεμένη, ήταν μήπως να προλάβει κάποιο? Όχι καθόλου συνδεδεμένη, όπως αναφέρεται και σε δήλωση που είχε εκδοθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή η συνάντηση ήταν σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2023, αποφάσεις οι οποίες στοχεύουν στην ακόμα πιο ενισχυμένη αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων. Ήταν μια καθορισμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη μετά εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο, ακριβώς για να υπάρξει μια στενή παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων και να είμαστε βέβαιοι ότι το συντομότερο δυνατόν αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί θα μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Τα στοιχεία αυτά που θα δημοσιοποιηθούν αφορούν περισσότερο η προηγούμενη διακυβέρνηση, διότι η διακυβέρνηση είναι Χριστοδουλίδη. Οι ενέργειες που έχουν γίνει όσο θα αποκαλύπτονται. Επαναλαμβάνω, αναμένουμε να δούμε το απόγευμα όταν δημοσιευτούν τα στοιχεία, να τα δούμε και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα αναλυφθούν και όποιες ενέργειες χρειάζεται να αναλυφθούν. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να είμαστε και κάθετοι αλλά και όσο πιο ξεκάθαροι μπορούμε, ότι έχουμε ναι την βεβαιότητα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα είναι μια χώρα αξιόπιστη, με ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενδεχομένως με ένα από τα πιο αυστηρά πλαίσια τα οποία την περιβάλλουν. Και αυτή την αξιοπιστία της χώρας μας, ναι, θα συνεχίσουμε να την διατηρούμε. Η ανοχή σε ζητήματα καταπολέμησης βρώμικου χρήματος ή σε παράκαμψη κυρώσεων είναι μηδενική και θα συνεχίσει να είναι μηδενική. Υπάρχει ένα ζήτημα που υπάρχει σε σχέση με τα κλίματα που δέχονται οι άμαχοι στη Γάζα από τον Ισραήλ. Καταγγέλλεται με πολύ έντονο τρόπο, κυρίως από τους επικεφαλείς των Ενωμένων Εθνών και από διάφορους υπηρεσίες των Ενωμένων Εθνών, αλλά έχουν αρχίσει να επιθέτουν λοιπόν εισαγωγή από διάφορες χώρες. Ότι υπάρχει μια δυσανάλογη τιμωρία ουσιαστικά των Παλαιστινίων, υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες αμάχου και αυτό που πράττει το Ισραήλ συνιστά Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εστιαστεί στην αντίδρασή της, κυρίως όταν αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αυτό σημαίνει όμως ότι είναι ένα έργο το οποίο έχουμε ξεπεράσει. Θα πρέπει να υπάρξει μια επανατοποθέτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το τι λαμβάνει η χώρα πλέον στη Γάζα. Εντάξει, να προσθέσω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί από την αρχή, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Και είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να αποφευθεί η απώλεια άμαχου πληθυσμού. Και είναι αυτό στο οποίο επιμένουμε. Είναι μια στάση η οποία εδράζεται σε διαχρονικές αρχές και αξίες. Την ίδια στιγμή, όπως να μου επιτρέψετε, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία περνά επί της ουσίας από το στάδιο της ρητορικής ή, αν θέλετε, της τάσης της θεωρητικής στην πρακτική. Αυτή η πρωτοβουλία την οποία συζητούμε, την οποία έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, που στόχο έχει να παρέχει στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια που σήμερα
είναι αποκλεισμένη είτε από τρόφιμα, είτε από νερό, είτε από φάρμακα, είναι μια έμπρακτη απόδειξη το πού στέκεται η Κυπριακή Δημοκρατία ως προς την ανθρωπιστική κρίση την οποία βιώνουμε. Αξιολογούμε διαρκώς τα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο εμείς θα παραμείνουμε πιστοί είναι στις διαχρονικές αξίες, ιδιαίτερα η Κυπριακή Δημοκρατία, στις οποίες εντράζονται και οι σχέσεις μας με τα γειτονικά κράτη, με τα κράτη της περιοχής. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω ότι διαρκώς αξιολογούμε εμάς, αυτή που ήταν η τοποθέτησή μας και αυτή που εξακολουθεί να είναι η δική μας τοποθέτηση, σε όλα τα διεθνή φόρα στα οποία έχουμε συμμετέχει, είτε αυτό αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε αυτό αφορά τις διασκέψεις που έχουν διοργανωθεί είτε στην Αίγυπτο είτε στην Γαλλία, είναι να επαναλαμβάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο την ανάγκη αποφυγής απώλειας του άμαχου πληθυσμού, που για μας είναι και ένα βασικό συστατικό ως προς την προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης και επανέναρξης πολιτικού διαλόγου, που αυτό θα πρέπει να είναι πάντοτε το ζητούμενο. Δεν υπάρχει πρόθεση να ζητήσει υπέρ δημοκρατία από το Ισραήλ κατά βάση τα δεδομένα που Μακάρι να υπάρξει καταπαύση πυρός. Αυτό το οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή με την πρωτοβουλία θα πρέπει να εφαρμοστεί, αν θέλετε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, μέσα από κάποιες ανθρωπιστικές παύσεις, ενδεχομένως κάποιων ωρών, για να μπορέσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό θα είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα που θα στέλνει κάποια πολύ, αν θέλετε, ουσιαστικά πολιτικά μηνύματα. Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την επισκέψη του Προέδρου στο Βερολίνο, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και στρατηγική ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάργηση του ΒΕΤ. Το ΒΕΤ διασπορικά για την Κύπρο ήταν ένα σημαντικό όπλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς μπορούσαμε να μπλοκάρουμε αποφάσεις που ενδεχομένως να μην ήταν ευνοϊκές για την Κυπριακή Δημοκρατία, να τις συνδέεται με άλλες αποφάσεις. Με ποιες προϋποθέσεις θα δεχτεί η Κυπριακή Δημοκρατία να χάσουμε ένα αυτό το δικαίωμα του ΒΕΤ? Να σας πω ότι τουλάχιστον κατά το χθεσινό δείπνο, δεν ήταν στο επίκεντρο η συζήτηση για την αλλαγή τρόπου λήψης αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έχετε αναφέρει πολύ ορθά, το χθεσινό δείπνο, ένα εκ των τεσσάρων που θα διοργανώσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχε ως συζήτηση την στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τεράστιο ζήτημα που ουσιαστικά θα αποτελέσει τις προτεραιότητες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει για την επόμενη πενταετία, από το 2024 μέχρι το 2029. Όσον αφορά το ζήτημα, αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς, ιδιαίτερα, αν μου επιτρέπετε να σας πω για την στρατηγική ατζέντα και να απαντήσω και για το ζήτημα του ΒΕΤΟ, είναι ότι για εμάς αυτό το οποίο θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί από δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος θα είναι μια πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, που θα μπορέσει να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών της. Ο δεύτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση του γεωπολιτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στην διεθνή σκηνή, αλλά και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Και αυτό που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, η ανθρωπιστική κρίση όπως εξελίσσεται, καταδεικνύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο που έπρεπε ή που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει, και ιδιαίτερα σε τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Όσον αφορά το ζήτημα το οποίο αναφέρεστε, αυτό το οποίο έχουμε πει και είναι αυτό το οποίο είναι δεδομένο, είναι ότι εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με επικοδομητική στάση. Θα τηρήσουμε μια επικοδομητική στάση. Νοουμένου βεβαίως ότι υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες που ειδικά για τα μικρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να διασφαλίζουν τα ζωτικά εθνικά τους συμφέροντα. Προτού όμως κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αυτό το οποίο επιβάλλεται και αυτό το οποίο προέχει είναι να καθοριστεί ποιο είναι το κοινό όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Σε αυτό το στάδιο, επαναλαμβάνω, η συζήτηση για διαφοροποίηση του τρόπου λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βρίσκεται στο επίκεντρο. Άρα, κύριε εκπρόσωπε, αδίκως σας κατηγορεί το αγγέλος, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πήγε στο Βερολίνο για να συζητήσει κατάργηση του ΒΕΤΟ? Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν δεν έχουν ενδεχομένως ακούσει προσεκτικά τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αυτή που έχω αναφέρει. Εδράζεται στην διαχρονική μας στάση. Πάντοτε θέτουμε τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Και αυτό είναι που πράττει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κάθε τοποθέτηση. Είμαστε άλλωστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ήμασταν και είμαστε και θα παραμείνουμε ευρωπαϊστές, γιατί πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είμαστε από τα κράτη που θεωρούμε ότι περισσότερη Ευρώπη, και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της διεθνούς κοινότητας. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς που εγείρουμε ζητήματα όπως την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην διεθνή κοινότητα, αλλά κυρίως στην περιοχή. Κύριε εκπρόσωπε, με την επιστροφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα προχωρήσει προγραμματισμό να έχει επαφές με υποψήφιους δήμαρχους εν ώψη και τις δημοτικές εκλογές, γιατί βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα ότι το προεδρικό
στον τύπο δηλαδή, ότι το Προεδρικό έχει κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Προεδρία, αν θέλετε, στο ευρύτερα, αν σας ικανοποιεί, θα παραμείνει πιστή στο θεσμικό της ρόλο. Είμαστε προσιλωμένοι στα καθήκοντα που πρέπει να ασκήσουμε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων, αντιμετωπίζει καθημερινά τις προκλήσεις που πρέπει να δούμε, να εξυγχρονίσουμε ακόμη περισσότερο τη χώρα μας και δεν πρόκειται να εμπλακούμε οποιοδήποτε τρόπο σε προεκλογικές αναμετρήσεις.